Ακόμα και τις αναφορές των πολιτών, φυσικά και των αστυνομικών. Και επειδή συζητάμε για τους αστυνομικούς, πάμε να καλησπέρισουμε. Έχουμε τον πρόεδρο της ΠΟΑΣΗ στην αρχή της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, τον κύριο Γρηγόρη Γερακανάκο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εξαγγελίες αρκετές, αλλά στην πραγματικότητα για την οπαδική βία είμαστε για μία ακόμη φορά στο ίδιο έργο θεατές, θα λέγαμε. Και οι τραγωδίες, τα δράματα και όλα τα υπόλοιπα συνεχίζονται. Τι δεν πάει καλά, κύριε Γερακανάκο? Ακόμα μια φορά ακούσαμε την κυβέρνηση, αυτή αλλά και διαχρονικά και πολλές άλλες, με εξαγγελίες περίπου στα ίδια μέτρα και να συνεχίζονται οι τραγωδίες, να χάνονται ζωές, να υπάρχουν βαροί τραυματισμοί όπως και τους αδερφούς μου, και ας προσευχηθούμε και όπως προσευχόμαστε να επανέλθει γρήγορα όσο πιο γίνεται πιο γρήγορα κοντά μας. Τι δεν πάει καλά? Κοιτάξτε, όλες οι εξαγγελίες εκ του αποτέλεσματος κρίνονται και όλα τα μέτρα. Το θέμα είναι ότι όμως δεν ακούμε αυτό που περιμένουμε. Και δεν μένω σε αυτό που γράψαμε οι ομοσπονδίες που ας είπε αξία, κλείστε τα επιτέλους να τελειώνουμε, να μην χάνουμε άλλες ζωές. Εννοώ τα γήπεδα. Γιατί δεν πάμε στα μέτρα και στους άξονες που έχουν κάνει στο εξωτερικό. Δηλαδή. Και θα σας πω, εμείς είχαμε φέρει ανώτατους αξιωματικούς από Αγγλία και από Σκωτία. Και μας σε μια ημερίδα τυπώσαμε και ένα βιβλίο το οποίο αύριο κιόλας θα το διανύμουμε για ακόμα μια φορά και στους 300 βουλευτές μαζί με το υπόμνημα των ομοσπονδιών γιατί μέτρα πρέπει να παρθούν για εμάς. Ποια είναι αυτά, πείτε μας λίγο πού μπορεί να υπάρξει μια ουσιαστική αντιμετώπιση. Αρχικά να σημειώσουμε κάτι πολύ βασικό. Ότι νόμοι υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται στο βαθμό που θα πρέπει. Απ' την άλλη, πάρα πολλές φορές έχουμε αυτά τα γνωστά ημίμετρα. Εσείς πού εστιάζετε στο συγκεκριμένο πρόβλημα, γιατί μιλάμε για εξαγγελίες μόνιμα και η μάχη κατά της οπαδικής βίας δεν έχει τέλος. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν τρεις άξονες που πρέπει να κινηθούν. Πρώτος άξονας. Τα γήπεδα που ανήκουν στους πρόεδρους των ομάδων, στους ιδιοκτήτες των ομάδων. Άρα, αυτοί οι οποίες είναι ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες, ΠΑΕ δηλαδή, ανώνυμες εταιρείες, θα πρέπει να τηρούν και να υποχρεώνονται από το κράτος να πληρούν τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό εισόδου, διαμονής και εξόδου των φιλάθλων. Ποια είναι αυτά τα μηχανήματα? Από την ταυτοποίηση του εισιτηρίου έως τις κάμερες υψηλής ευκρίνειας. Και τι εννοώ η κάμερα της υψηλής ευκρίνειας? Εννοώ ότι η κάμερα η οποία μπορεί να θεταυτοποιήσει ακόμα και όταν κατά παράβαση του νόμου έχει ανάψει ένα καπνογόνο. Γιατί κυρίως οι απλές κάμερες δεν μπορούν όταν... Σωστά. Λόγω του καπνογόνου. Άρα σε αυτά τα δύο που λέει η κυβέρνηση συμφωνείτε. Σε αυτά τα δύο. Βεβαίως. Mm-hmm. Όμως τι. Συμφωνούμε με το να γίνουν. Δεν θα ανοίξουν τα γήπεδα αν δεν μπουν αυτά τα ζητήματα. Νομίζω υπάρχει αυτή η αίρεση στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Το ότι στη ουσία να βάζει το εισιτήριό σου, να ανοίγει η πύλη, πάρει το μηχάνημα και μετά να σε αφήνει. Το που ανοιχνεύει αν φέρεις οποιοδήποτε βεγγαλικό ή οτιδήποτε αντικείμενο που απαγορεύεται εντός του χώρου. Πάμε στο δεύτερο. Δεύτερο ζήτημα. Αυστηροποίηση των ποινών. Και όταν λέω αυστηροποίηση δεν μιλάω μόνο να είναι αυστηρά, αλλά στην ουσία να είναι το αδίκημα ιδιώνυμο και στην ουσία τα δικαστήρια με ταχύ ρυθμό να βλέπει και ο κόσμος ότι κάποιος πάει μέσα όταν κάνει επεισόδια ή όταν διαπράττει έναντι του νόμου είναι παραβατικός. Ενώ στην Ελλάδα έχουμε μάθει όλοι να κάνουν τα πάντα και να υπάρχει μια σχετική ατιμωρησία. Τρίτον. Δεν διαφωνείς κανείς αυτό. Πάμε στο τρίτο. Η αστυνομία να είναι στα γήπεδα. Η αστυνομία θα είναι πότε όμως? Θα είναι εκτός γηπέδου στο δημόσιο χώρο, σε παιχνίδια τα οποία κρίνονται για κάποιους λόγους, είτε για λόγο το ότι είναι ντέρμπι, είτε για λόγο το ότι υπάρχει μία, ας πούμε, σαν βεντέτα μεταξύ των ομάδων, είτε για οτιδήποτε επικοινωνότητας, θα είναι εκτός το γηπέδου στο δημόσιο χώρο, γιατί ο χαρακτήρας της αστυνομίας είναι δημόσιος, δεν είναι για τον ίδιο κάθε ιδιότητα. Άρα μέσα στο χώρο ποιος θα είναι, μέσα στο χώρο ποιος θα είναι. Ιδιωτικοί υπάλληλοι, ό,τι είναι στο εξωτερικό, οι οποίοι μισθώνονται από τις εταιρείες να κάνουν, από τις ανώνυμες ποδοσφαιρικές εταιρείες, να κάνουν τη δουλειά τους. Και η ευθύνη των όποιων γεγονότων ή επεισοδίων θα είναι των ιδιωτικών υπαλλήλων που τους έχουν υπαλλήλους ΠΑΕ.
Είναι οι ιδιώτες μέσα υπάλληλοι, οι λεγόμενοι είτε security, όπως το ονομάζει κανένα. Και αν πάει να ξεφύγει η κατάσταση, τότε θα καλείται ο επικεφαλής να εισέλθει με τη μετροπολιτική αστυνομία. Μετροπολιτική αστυνομία στο εξωτερικό νοείται η αστυνομία η οποία είναι η κρατική. Ναι. Αυτή που είναι για όλο τον κόσμο. Τότε εισέρχεται όπως γίνεται στην Αγγλία, όπως γίνεται στη Γαλλία, όπως γίνεται στη Γερμανία. Άρα τα μέτρα ουσιαστικά πρέπει να είναι σκληρά. Και για να φτάσω και στο προκείμενο τώρα. Πριν από λίγες ημέρες είδαμε όλη αυτή τη γενική διαμαρτυρία των αστυνομικών. Και το πανό ήταν ένα, το μήνυμα ήταν συγκεκριμένο. Προστατέψτε αυτούς που σας προστατεύουν. Σωστά. Σήμερα, εδώ που βρισκόμαστε, ένα παιδί, γιατί παιδί είναι 31 ετών, έχει χάσει ήδη το ένα του πόδι, χαροπαλεύει να κρατηθεί στη ζωή. Με τις προσευχές όλων μας, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να μείνει στη ζωή και να ζήσει και να ξεπεράσει όλα αυτά τα προβλήματα. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι οι αστυνομικοί μόνιμα βρίσκονται αντιμέτωποι στον κίνδυνο. Το πανό αυτό έχει ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Είναι τελικά επικίνδυνο το επάγγελμα. Βεβαίως είναι και επικίνδυνο και ξέρετε, εδώ δεν εξαιρείται κανένα πολιτικό κόμμα. Κανένα, γιατί όλοι στην κατηδίαν κουβέντα και οι μερίδες συμφωνούν ότι το αστυνομικό το επάγγελμα είναι επικίνδυνο, πάρα πολύ επικίνδυνο. Όμως μέχρι τώρα δεν έχει νομοθετηθεί. Και ότι είπαμε μέσα στη Βουλή, στην Επιτροπή, γιατί μας κοροϊδεύετε και ως πότε θα μας κοροϊδεύετε. Γιατί δεν νομοθετείτε αυτό που έχει υποδεχτεί και η κοινωνία και, και τα κόμματα και όλοι. Για ποιο λόγο. Και να σας πω κάτι, και το ελληνικό κράτος θα πρέπει για αυτά τα ζητήματα για να εκλείψει και να μην χάνουμε ζωές, να δουλέψει επαγγελματικά και όχι με προχειρότητα. Όχι να ξαγγέλλονται μέτρα και μέσα διαχρονικά, μέσα στον χρόνο, να μην ασχολείται κανένας με αυτά που εξαγγέλθηκαν. Προφανώς. Πολύ συγκεκριμένο αυτό που αναφέρετε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση.